Πόλη το επιχείρημα, ο hot καιρός της. Πούλοι μηχανές για το άνοιγμα του τουρισμού στις 15 Μαΐου και με το νέο σποτ του ΕΟΤ που εγκαινιάζει την πετυχημένη κοινή καμπάνια με την Aegean Airlines. Κεντρικό σύνθημα Ελλάδα, κάτι περισσότερο από ένας προορισμός. Με δεκάδες προγραμματισμένες πτήσεις από το Σάββατο και όλη την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει την πόρτα των διακοπών για τους ξένους τουρίστες στην Ελλάδα η TUI, ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός τουριστικός οργανισμός. Οι πρώτες πτήσεις αναμένεται να έρθουν από τη Γερμανία και σε δεύτερη φάση από τη Μεγάλη Βρετανία με προορισμό το Ηράκλειο, τη Ρόδο, την Κέρκυρα και την Κο, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή έως τα τέλη Μαΐου έχουν προγραμματιστεί 120 πτήσεις. Θα δείξουν πώς θα πάνε τα πράγματα, με την έννοια ότι θα είναι και για μας μια προετοιμασία για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Τουρισμού βρίσκεται στο Λονδίνο για διαβουλεύσεις προκειμένου να περιοριστούν οι συνέπειες από την τοποθέτηση της Ελλάδας στο πορτοκαλί χρώμα και το αντικίνητο της υποχρεωτικής καραντίνας για όσους Βρετανούς επιστρέφουν από διακοπές. And I'm certainly here in London to hold discussions with government officials to ensure that we both explain the comprehensiveness of our system and how it works. Κρίσιμη θεωρητική απόφαση των Ρώσων για την απελευθέρωση των πτήσεων τσάρτερ προς την Ελλάδα, που θα είναι το πράσινο φως για την κάθοδο Ρώσων τουριστών. Προχωράμε και τις συνομιλίες μας με τη ρωσική πλευρά και για την αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, αλλά και τη διεύρυνση των πτήσεων που θα μεταφέρουν τους χιλιάδες Ρώσους τουρίστες που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας. Για τις μετακινήσεις στα νησιά θα είναι υποχρεωτικό το self-test, το μοριακό ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ η πληρότητα στα πλοία δεν αναμένεται να ξεπερνάει το 55%. Για τις μετακινήσεις στην υπηρετική Ελλάδα, όπως όλα δείχνουν, θα υπάρχει ισχυρή σύσταση για να έχει κανείς μαζί το αρνητικό αποτέλεσμα self-test ή μοριακού ή πιστοποιητικού εμβολιασμού.